Λοιπόν, θέλω σε σημείο αυτό πριν πάμε στο, σε ένα ρεπορτάζ αποκλειστικό που έχει ο Τάσο Τεριάκη. Να πω κάτι για να, γιατί δημιουργήθηκε μια παρεξήγηση εχθέ. Γιατί βλέπουν και μέλη τη οικογένεια του Πέτρο Φιλιππίδη την ε, εκπομπή. Προφανώ το τεκμήριο τη αθωότητα ισχύει για όλου του ανθρώπου. Και μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή κάποιου ανθρώπου, ο άνθρωπο αυτό είναι αθώο. Αυτό είναι το τεκμήριο τη αθωότητα. Το ίδιο ισχύει και για τον Πέτρο Φιλιπίδη. Μάλιστα εγώ. Είπα χθε ότι παρακαλάω όχι μόνο ο Φιλιππίδη, ο κάθε άνθρωπο ήταν αθώο και να μην είναι ένοχο ο οποιοδήποτε για τι βαρύτατε πράξει που κατηγορείται. Ωστόσο, επειδή αναφερθήκαμε χθε σε δηλώσει του Γαρδέλη. Που έκανε, δεν ήξερε, δεν μπορεί να παραγνωρίσει ότι αυτή τη στιγμή βγαίνουν επώνυμα κυρίες, κοπέλε και καταγγέλουν βαρύτερα πράγματα. Αυτό είπαμε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε.